Ανοιχτό μικρόφωνο και στον Πέτρο Μίχο. Εδώ βλέπετε το γράφημα με τη σύνθεση της Σκονταξάνθης, με Ρατζίσκι και Λαμπριάκο, επιθετικό δίδυμο. Και ο Ολυμπιακός με Μίτρογλου στη βασική εντεκάδα για πρώτη φορά στο αγώνα πρωταθλήματος, δίπλα από τον Κοβάτσεβιτς. Και εδώ οι δύο προπονητές, ο Νίκος Κεχαγιάς της Κονταξάνθης και ο Χωσέ Σεγκούρα, ο Ισπανός του Ολυμπιακού. Παιχνίδι λοιπόν άρχισε, είπαμε ένα ημίωρο, δεν είχαμε τις σημαντικές, τις κλασικές ευκαιρίες. Εδώ είναι ο Λεωνάρντο που βγάζει τη σέντρα και βγήκε ο Ξμπούρνινγκ και μάζεψε την μπάλα. Η Ξάνθη στην κόντρα επίθεση θέλησε να βρει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Λαμπριάκος με το Ρατζίνσκι. Στον Καναδό η μπάλα, το σουτ. Out από το σουτ του Ρατζίνσκι σε αυτή την προσπάθεια της Ξάνθης. Στο 19ο λεπτό. Εδώ ξανά το σουτ του επιθετικού της Ξάνθης. Η μπάλα φύγει έξω από την εστία του Νικοπολίδη. Ο Ολυμπιακός στο 20ο λεπτό κερδίζει κόρνερ. Εδώ είναι η σέντρα για τον Μίτρογλου. Ο Ζουέλα πρώτο στην μπάλα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό που είδατε πίσω από την εστία του Ξμπούρνινγκ. Υπάρχουν και περίπου 2.500 φύλλα του Ολυμπιακού. Η σέντρα, ο Ξμπούρνινγκ δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Επιμένει ο Ολυμπιακός στο σούτ του Ρολ Μπράβο που είχε προωθηθεί στο 20ο λεπτό. Η μπάλα έξω. Αυτό είναι ο Ρολ Μπράβο. Μετά από 5 μήνες στην εντεκάδα του Ολυμπιακού και η προσπάθεια πάλι των φιλοξενούμενων με τον Γκαλέτη από δεξιά και το Ραούλ Μπράβο να τελειώνει τη φάση. Τζόρτζεβιτς το φάουλ για τον Ολυμπιακό, αμέσως το σούτ από τον Πατσατζόγλου. 2 λεπτά αργότερα απομάκρυναν και πάλι οι παίχτες της Ξάνθης, δειλά δειλά ανοίγει το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρότι σε αυτή τη φάση στην κεφαλιά του το Ρωσίδη ο Ξμπούρνινγκ δεν είχε πρόβλημα. Πατσατζόγλου και το Ρωσίδη στην 11η του Ολυμπιακού. Δύο παίχτες που προέρχονται από την Ξάνθη. Έλειπε ο Άντζας που είναι τραυματίας, ο τρίτος. Και εδώ έχουμε κόρνερ. Κερδίζει ο Κοβάτσεβιτς στο 28. Η Ξάνθη στην επίθεση. Η πάσα του Κιντάνα. Η κεφαλιά του Ρατζίσκι στο 28 λεπτό. Εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα. Ο Τζόρτζεβιτς για τον Ολυμπιακό. Ο Λεωνάρντο τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά, όπου εκεί κινείται ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Ντάρντο Κοβάτσεβιτς. Θα βγάλει νέα σέντρα, αυτή τη φορά χωρίς πρόβλημα η αμυντική της Ξάνθης. Συμπληρώθηκαν 30 λεπτά αγώνα, εδώ είναι ο Ξμπούρνινγκ. Μέχρι και εδώ ο Ολυμπιακός δεν έβγαζε φάσεις στη ροή του παιχνιδιού. Μετρημένες, αλλά όχι κλασικές. Και περίμενε ίσως κάποιο στημένο όπως φαινόταν στη ροή του αγώνα. Και εδώ έχουμε. Και να το στημένο αυτό. Ναι, την παλαστημένη με τον Γκαλέτη να εκτελεί η κεφαλιά του Ζευλάκοφ. Από πίσω το πρώτο γκολ του Ζευλάκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο εφετινό πρωτάθλημα. Στο 31 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Είναι δύσκολο γκολ του Ζευλάκοφ. Στο πίσω δοκάρι κινείται ο Πολωνός. Εδώ παίζει ρόλο πάντως και η κίνηση του τερματοφύλακα. Ο οποίος ξέρεις βγαίνει, μένει μετά στο πρώτο δοκάρι και η λόμπα που γίνεται από την κεφαλιά. Σωστά. Ξανά το γκολ του Ζευλάκοφ για τον Ολυμπιακό, που πήδηξε πιο ψηλά από το Ριζογιάννη. Και ο Ολυμπιακός προηγείται στο 31 1-0 της Ξάνθης. Όλο το πέταλο πίσω, να το γεμάτο περίπου, με ναι. Κόσμο του Ολυμπιακού, περίπου 2.000. Περίπου 2.500 χιλιάδες. Εδώ ο Πέτρος Κόκαλης και ο Ιαΐβιτς. Υπάρχει μια χαρακτηριστική δήλωση του Πέτρου Κόκαλη, θα τη δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επόμενη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό ήταν στο 38, 7 λεπτά αργότερα και πάλι ο Γκαλέτη πέρασε από δεξιά, έβγαλε τη σέντρα αμέσως στο σούτ του αρχηγού, του Πρέντερ Τζόρτζεβιτς, 7ο γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα, δεύτερο σκόρ του Ολυμπιακού πίσω από τον Κοβάτσεβιτς που είχε 17, 7 τα τέρματα του Πρέντερ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος βρήκε στην κίνηση την μπάλα και 7 λεπτά μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πλέον πατά σταθερά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των πηγαδίων της Ξάνθης. Εδώ το σουτ του Τζόρτζεβιτς ευθυνδιάζεται ο Ξμπούρνινγκ και ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Να πούμε εδώ, Στέφανε, ότι ο Παπαδημητρίου έπαιζε ξανά και αριστερά, τον οποίο πέρασε ο Γκαλέτη και ήδη έχει και κίτρινη κάρτα όταν γίνεται η φάση αυτή. Ήταν εκτός ο Τζορτζόπουλος και ήδη έχει δεχθεί και ο Τζόρτζεβιτς, όπως και ο Παπαδημητρίου της Ξάνθης. Έχει νόημα που το λες, καλά κάνεις. Κίτρινη κάρτα.
Η Ξάνθη προσπαθεί να αντιδράσει. Το σούτ όμως του Ρατζίσκη στο 43 δεν ανησυχεί τον Νικοπολίδη. 2-0 ο Ολυμπιακός. Αφού ξαναβλέπουμε το σούτ του Ρατζίσκη. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με τα γκολ του Ζευλάκοφ και του Τζόρτζεβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο νεαρός Σταθάκης, 21 ετών. Στο ημίχρονο πέρασε αλλαγή στη θέση του Ριζογιάννη, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, όπως και πάρα πολλοί νέοι της γηπεδούχου ομάδας. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που βρίσκεται στην επίθεση. Στο 48 η σέντρα, ο Κοβάσεβιτς ψάχνει, αναζητά συμπαίχτη για να ξεμαρκάρει στο, για να βγάλει τη σέντρα. Βρήκε το Μήτρογλου, αυτός με πλάτη στην εστία, το Στολτίδη. Και από εκεί η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, στο σούτ του Ιεροκλή Στολτίδη στο 48. Πιο ρεξάτος Ολυμπιακός, κοιτάξτε από που ξεκίνησε ο Τωροσίδης πίσω από τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζει ο Τωροσίδης να είναι κάτοχος της μπάλας. Εδώ ο Μήτρογλου αποτυχάνει, ο Ζουέλα απομακρύνει προσωρινά γιατί ο Τζόρντοβιτς σημειώνει το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού στο 49. Γκολ στο οποίο τεράστια συμβολή έχει ο Τωροσίδης. Βλέπετε εδώ το τελείωμα της προσπάθειάς του. Ο Μήτρογλου αποτυγχάνει, ο Ζουέλα απομακρύνει και έρχεται ο Πρέδρα Τζόρτεβις να πετύχει το 8ο γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που τώρα στο κυρίως τελευταίες 10 αγωνιστικές θυμίζει τον παλιό καλό Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. 3-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός, νωρίς και στο δεύτερο μήκος, στο 49. Παίρνει αυτόν τον αέρα. Εδώ Ζουέλα παραχώρησε κόρνερ, ο Ολυμπιακός αυξάνει την πίεσή του. Στο 52 το φάουλ του Τζόρτζεβιτς, 4-0. Τρίτο γκολ για τον Τζόρτζεβιτς, το τέταρτο για τον Ολυμπιακό, το ένατο του αρχηγού στο εφετινό πρωτάθλημα. 3 λεπτά μετά την επίτευξη του τρίτου γκολ, ο Τζόρτζεβιτς πετυχαίνει και το τέταρτο με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-0 πλέον, έχει αγκαλιάσει την νίκη και με βάση την απόδοσή του αλλά και με βάση το σκορ. Εδώ οι φίλοι της Ξάνθης αποχωρούν στο 52 μετά τον γκολ του Τζόρντεβιτς, αλλά όσοι έφυγαν δεν θα χαρούν τον γκολ της ομάδας τους που μπήκε ένα λεπτό αργότερα στο 53 με κεφαλιά του Λαμπριάκου. Εδώ λοιπόν μετά το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού, ένα λεπτό αργότερα στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Κιντάνα, ο Αργεντινός, ο Σταύρος Λαμπριάκος σε καλύτερη θέση, αν και τραβήθηκε για τη φανέλα, πέτυχε το γκολ της Ξάνθης. 4-1 μειώνει η Ξάνθη με το τέταρτο γκολ του Λαμπριάκου στο εφετινό πρωτάθλημα. Και εδώ ο ίδιος πρωταγωνιστής, η μπάλα βρήκε στο Ζευλάκοφ, αμέσως μετά η Ξάνθη δημιούργησε κλασική ευκαιρία, η μπάλα έφυγε, κόρνερ. Και πάλι η προσπάθεια του Λαμπριάκου τύπησε στο Ζευλάκοφ η μπάλα και έφυγε έξω. Στο κόρνερ λοιπόν αυτό, εκτελεστής είναι ο Κιντάνα. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από τον Λεωνάρντο και έρχεται ο Φλίσκας. Αυτό ανέμπαινε. Ο Φλίσκας δυνατό σουτ, του Φλίσκας και περάσει αλλαγή λίγο πριν στη θέση.